Γεια σα και καλώ ήρθατε στο συνεσημπόσιο Σασίμι. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε που μόλι είδαμε και προτού βγούμε σε νεκρή μετάδοση, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μα στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ, στα 5 και στα 8 ευρώ. Έχετε πιο πολύ υλικό μα πιο νωρί. Εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μα βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία Στενέ επαφέ με το διάβολο. Ταινία του 2024 σε σκηνοθεσία Colin και Cameron Kerns. Αυτό το βίντεο θα χωρίζεται σε spoiler free κομμάτι και spoiler κομμάτι ώστε όσοι δεν έχετε δει την ταινία να σταματήσετε το βίντεο και να δείτε την ταινία και μετά να συνεχίσετε το βίντεο. Ελπίζουμε αν σα ενδιαφέρει αρκετά. Πρωτού όμω μπούμε και στο spoiler free κομμάτι, θα ήθελα να Πώ δύο λόγια για τα σασίμι και για το ρεπερτόριο που επιλέγουμε. Καμία διάθεση απολογία. Απλώ ε, ο Σύφη ανέφερε δύο πραγματάκια στο τέλο του βίντεο για το Highlighter The Source. Να συμπληρώσω κι εγώ στην αρχή ενό βίντεο ε, ότι τα σασίμι είναι πρώτε αντιδράσει. Μερικέ φορέ οι πρώτε αντιδράσει κρύβουν δυσάρεστε εκπλήξει. Ε, Επίση, μερικέ φορέ ε, έχουμε πέσει στη λούμπα κι εμεί, επειδή το ζητά το ζητάει κάποια επιχειρηματική λογική. Να βλέπουμε ταινίε οι οποίε βγαίνουν τώρα και συζητιούνται τώρα, οπότε αυτονόητα, βοηθάνε και τα δικά μα views. Πάλα δεν θέλουμε απαραίτητα να μιλάμε για ταινίε οι οποίε βγαίνουν τώρα. Όχι αν δημιουργηθεί ένα κλίμα αρνητισμού στα βίντεό μα που έχετε πει πολύ για τον Dune 2. Αφού είδατε όσοι παρακαλάτε για τον Dune 2, είδατε πω. Μα φάνηκε το Dune 1. Γιατί να θέλετε να ακούσετε δύο τύπου να γκρινιάζουν mm. κατά 90% για το Dune 2. Και γιατί να θέλετε να πάω να το δω που δεν το είδα και δεν πρόκειται να το δω. Ναι, εγώ το είδα. Εννοώ, για χάρη σα δεν το βλέπω, μάγκε. Αυτό. Και αυτό ε, δικαίωμα του καθενό αν θέλει να το δει. Όχι, εγώ που το είδα και μου φάνηκε μια χαρά ταινία. Αν δεν υπάρχει μια σύμπνοια εδώ πέρα, δεν υπάρχει λόγο. Και προ Θεού δεν είμαστε υπεράνω του να μιλήσουμε για μια ταινία που δεν μα αρέσει. Πουχού, Highlander, The Source. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε με δικού μα όρου και όχι με του όρου του μαρκετιστικούς, του αλγορίθμου, του YouTube, ε, ε, αυτή τη τάση. Όχι επειδή είμαστε έτσι ή είμαστε ξεχωριστοί ή κάτι τέτοιο, γουστάρουμε ένα συγκεκριμένο κλίμα στην εκπομπή το οποίο κινδυνεύει να χάνεται όταν απλά πηγαίνουμε τυφλά και κάνουμε κάθε νέα κυκλοφορία. Αν με πιάσει το ανάποδο για τον Dune, δεν θα με πιάσει για τον Dune, θα με πιάσει για, για εσά που σα αρέσει. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνετε ναι. γιατί θα είναι αρνητικό το κλίμα. Δεν έχω πρόβλημα με την ταινία. Έχω πρόβλημα με εσά που σα αρέσει. Ναι, εντάξει, είναι εγώ... ένα αρνητικό κλίμα με, με πολύ κακία. Δεν το θέλετε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μου δεν μίσησα το πρώτο ντιούν. Μίσησα το πρίξιμο. Μισ, μισώ ε... το hype και το buzz. Ε, ε, ωστόσο, ωστόσο, όταν είδα το DUNE ένα ξανά πριν δω το ντιούν δύο, μίσησα όντω το ντιούν ένα. Δηλαδή, πλέον απλά δεν μπορώ να το τελειώσω. Yeah. Οπότε. <laughs> από το να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά και να υπάρχει γκρίνια δικαιολογημένη θεωρώ και μερικές φορές ότι πω, πω γιατί την πιάσετε αυτή την ταινία τότε ρε παιδιά ωραία δεν πιάνουμε κάποιες ταινίες τώρα είναι δημοφιλής κακό στα δικά μας γιους κάνουνε θέμα μας εμείς ευχαριστιόμαστε χίλιε φορές να μιλάμε για το Highlander The Source για το Dead and Buried για το White of the Eye παρά να μιλάμε για το Dune 2 απλά και μόνο επειδή είναι hot. Θα μιλήσουμε και για hot ταινίες, αλλά θα μιλήσουμε Κυρίω για ταινίες που γουστάρουμε να κάνουμε. Πόσο πά... πιο hot είναι, τόσο πιο πολύ με πιάνει το ανάποδο μου. Ε, εγώ δεν το πάω στο ανάποδο, ε, εγώ για, για μένα. Το, για μένα όμως με πιάνει και το ανάποδο με το hot. Δηλαδή, άμα κάτι πεθάνει πάνω από τον τάφο του, θα είμαι δίκαιος. Okay. Όσο είναι στο είδε, το είδε, το είδες, τώρα γίνεται, τώρα που γυρίζει, μου, μου, μου γυρίζει το μάτι. So. Παρ' αυτά υπάρχουν και εξαιρέσει, γιατί το σασίμι έχει τη χρησιμότητά του. Μου, μου είχε λείψει εμένα προσωπικά ένα σασιμάκι. Και εμένα, αλλά όχι για το hot και το trending, πρέπει να είναι trending στο Twitter. Αυτό. Ας... Αλλά κάπω κάπου είχε βγει ένα τρέλερ για το Late Night with the Devil. Κάπω κάπου παίζοντα τη στο Late Night with the Devil και συμφωνήσαμε να πάμε να το κάνουμε παλιό καλό σασίμη. Ή παλιό σασίμη. Και εδώ είναι σε σπολ κομμάτι οι πρώτε μα εντυπώσει. Θε να ξεκινήσει, θε να ξεκινήσω ό,τι θέλει. Προσπαθώ να θυμηθώ, η τελευταία φορά που είδα τον Νταν δεν ήταν Dark Rises, στο Dark Knight Rises. Στο Dark Knight έπαιξε ο Νταν Το 2008 και ήταν η πρώτη φορά εγώ. Ναι, πού αλλού τον έχω δει. Ε, στον Dune 1, ορίστε. Έπαιζε τον... έναν υποτακτικό του βαρόνου. Okay, δεν, το δεν ξέρω αν τον έχει διέκτοτε. Το εγώ τον είδα η τελευταία φορά που τον είδα στο Last Voyage of the Demeter. Α, στο Last Voyage of the Demeter. Το είναι. διέγραψα και αυτό ναι. και το Dune 1. Απλά ότι άξιζε στο Demeter ήταν ο Νταστολκιάν, οπότε. Ναι, ναι. Τα, τα διαγράφω εγώ αν δεν μου αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, η... η ταινία είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα το οποίο μα αποδεικνύει ότι μόνο η ταινία τρόμου μπορούν να επιβιώσουν στο low budget, εμφανίζεται από το πουθενά και μπορεί να κάνει επιτυχία, το έχουμε ξαναπεί, αλλά μόνο ο τρόμος έχει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο ο τρόμος έχει τη δυνατότητα να σκάσει από το πουθενά και να, ναι, έχει πιθανότητες να κάνει επιτυχία με πάρα πολύ χαμηλό budget. Γιατί εδώ πέρα είμαστε στην low budget φάση, δεν ξέρω πόσο χαμηλό, αλλά σίγουρα χαμηλό και η συγκεκριμένη ταινία έχει δυνατότητες να πάει πολύ καλά. Αν ήμασταν, έχω χάσει και τα χρόνια, δύο χρόνια πριν θα πω τυχαία έναν αριθμό, όχι, λίγα λέω, ναι. τέσσερα χρόνια πριν θα πω έναν αριθμό για να είμαι πιο σίγουρος, θα έλεγα ότι ας προσέχουμε τους σκηνοθέτες να μην τους πάρει Marvel. Τώρα ευτυχώς ε, <laughs> έχουμε γλιτώσει από το, την πιθανότητα να τους πάρει Marvel, αλλά μπορεί να τους πάρει κάτι πολύ χειρότερο. Όχι. Τώρα κοιτάει το, το, το Twitter, κοιτάει η Marvel, τώρα όλα καλά. Δεν ξέρω τι κάνει η Marvel, αλλά φοβάμαι ότι φε... όταν, όταν φύγει η Marvel θα ανοίξουν οι πύλε τη κολάσεω και θα βγει κάτι πολύ πιο λαφκραστικό στη θέση τη. Μακάρι, προτιμώ λαφκραστικό από Marvel. Προτιμάζω, ναι. <laughs> Α, προτιμάς, ναι. <laughs> αλλά τέλο πάντων. Δεν το εννοεί έτσι. Δεν το εννοώ έτσι, αλλά η ταινία ε, 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 κάνει κάτι ενδιαφέρον και απο, μου αποδεικνύει ότι μόνο στο είδο του τρόμου μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό το έτσι λίγο παιχνιδιάρικο που κλείνει λίγο το μάτι, αλλά προσπαθεί και να σε τρομάξει. Μόνο τρόμο το έχει αυτό που μπορεί να παίζει, γιατί τα άλλα είδη δυστυχώ έχουν κουραστεί. Α πούμε το είδο ρομαντικό, α το πούμε, ε, ερωτική ιστορία έχει χαθεί. Όποιο προσπαθεί να το επανεφεύρει δεν επιτυγχάνει για μένα. Το είδο περιπέτεια είναι σε τέλμα. Ο τρόμος έχει πιθανότητες να παίξει και να κάνει κάποια πράγματα έτσι τσαχπίνικα και είναι μια ταινία που κάνει τσαχπίνικα πράγματα με το είδο και μου άρεσε, μου ήταν ευχάριστο και με κράτησε σε μια τσίτα. Όχι όχι σε μια τσίτα όπω κρατάνε ταινία στρώμου που όχι θα βγει τώρα από τι σκιέ και μαλακίε. Με κράτησε μια τσίτα του ότι με ενδιαφέρε να την παρακολουθήσω και την παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον που αυτή είναι η τσίτα που με ενδιαφέρει εν τέλει. Γιατί η φτηνή τσίτα είναι για βιντεοπαιχνίδια. Θέλω να πω ότι σε ένα βιντεοπαιχνίδι μπορεί να ανοίγει μια πόρτα και να σου σκάει κάποιο και να τον πυροβολεί και σου την έχει στήσει ο developer ότι α, έβαλα ένα τέρα πίσω από την πόρτα. Στον κινηματογράφο προτιμώ να να είναι του ενδιαφέροντο η τσίτα. Παρά να είναι, α σε τσάκο, βγει βγήκε πίσω από την πόρτα ένα μπαμπούλα. Δεν έχει μπαμπούλε πίσω από την πόρτα. Όχι. σα-ίσα ε, το, -ίσα το έβριμα τη ταινία είναι ότι αν υπάρχει μπαμπούλα, μπορεί ο μπαμπούλα να είναι μπροστά στα μούτρα σου. Αλλά ε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Αν τελείωσε, mm -hmm. ε, α πούμε να καμπάει εδώ. Καμπάει. Καμπάει. Είναι ένα ενδιαφέρον κόνσεπτ, είναι διάφορα κλισέ τρόμου ε, στα πρέμισης, δηλαδή στις ιδέες, σε επίπεδο ιδεών, τα οποία τα αναμειγνύουν εδώ, να βγάλουν κάτι πρωτότυπο και low budget. Αλλά αυτό που μου άρεσε στην ταινία είναι ότι όποια debate γίνονταν, τα οποία τα έχουμε ξαναδεί, δεν είναι ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί, γίνονταν με έναν φρέσκο τρόπο, με έναν ενδιαφέροντα τρόπο για μένα και σε ενδιαφέρον πλαίσιο, σε late night talk show. Γουστάρω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπορεί η ταινία να έχει δανειστεί από κάτι κρυμμένο, κάτι που δεν έχει δει πολλοί κόσμο. Αλλά και πάλι έτσι προχωράει η τέχνη. Αυτή, αυτή είναι η γνώμη μα. Ήταν σταθερά η γνώμη μα αυτή για το τι θεωρείται κλοπή και τι θεωρείται επιρροή και πώ είναι αλληλένδετα και έτσι προχωρά. Ένα μοικιμένταρι του BBC του 1991. Αν έχει κλέψει από κάπου. από ένα μοικιμένταρι που έκανε που λέγεται Ghost Watchers, νομίζω. Οκ. Okay. Ε, κάτι αντίστοιχο που, α, στίχομα live, 1991, uh, Ghost Watchers. Αλλά και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αν σε μια εκπομπή John Carson, ας πούμε, γινόταν ε, σκηνικό, μανούρα. Πώ θα το παρουσιάζαμε, και είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα για μένα. Okay. Ο Κάρσον στα αρχίδια του, απλά θα το προσπερνούσε και θα ο πήγαινε. Ο, ο Κάρσον συγκεκριμένα στα αρχίδια του, αλλά ένα talk show τύπου Κάρσον, α πούμε. Ε, όπως Όπω εμεί έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τον Αρναούτο, που υποθέτω. Είχαμε παλιά τον Κωστόπουλο, whatever. Είναι αμερικανοφερμένα αυτά ούτω ή άλλω. Και η ταινία λαμβάνει χώρα και στα 70s, οπότε ε, είναι έντονη αυτή η άβρα, α πούμε, του τότε τόξο. Ε, αλλά με αφορούσε ιστορία με αφορούσαν οι χαρακτήρε, με αφορούσε ο πρωταγωνιστή, στο βαθμό που με αφορούσαν. Ε, δεν λέω ότι μου την έρχτηκαν τα μυαλά στον αέρα, αλλά για ταινία τρόμου να μην δοκιμάσει να σου κάνει μπου, αλλά να δοκιμάσει να σου κάνει μια κλασική ιστορία φρίκη με το spin του talk show, θεωρώ ότι πέτυχε πλήρω το σκοπό τη και πέρασα πάρα πολύ καλά βλέποντά την. Είναι και μικρή σε διάρκεια, δεν με έχασε ποτέ και πραγματικά με αφορούσε αυτό που γινόταν. Παρά το γεγονός ότι κάποια πράγματα στα δίνει από την αρχή. Εμεί οφείλουμε να το κρατήσουμε spoiler free. Και κάποια πράγματα στα δίνει και στο τέλο, ίσω παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Ε, ακριβώς Ακριβώ επειδή έχει αυτή την. Δεν θα πω pulp, έχει μια άβρα μπιμουβιά, αλλά καλή μπιμουβι με ψηλό budget για μπιμουβι, αλλά όχι ψηλό budget γενικά. Ε, με κέρδισε. Η ταινία δεν ήταν υπεράνω κάποιων πραγμάτων που θα αναφέρουμε στο spoiler κομμάτι και το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι αυτονόητο και μαγιά τη ταινία. Οι ταινίε κάτω από δύο ώρε είναι μεγάλο δώρο για την ανθρωπότητα. Όχι γιατί βαριέσαι. Σα είπα ότι ήμουν κολλημένο και ήθελα να δω τι θα γίνει και το ενδιαφέρον μου δεν το έχασε δευτερόλεπτο. Ποτέ δεν είπα, Όχι, τι κάνουμε τώρα. Αλλά η διάρκεια αυτή είναι, είναι σαν το σεξ. Πώ να το πω. Όχι ότι όσοι βλέπετε συνεσυμπόσιο ξέρετε από αυτό. Ή, ή, ξέρετε, ή δηλαδή. όχι ότι εγώ ξέρω, αλλά τέλο πάντων είναι ότι άμα το παρακάνει, σταματάει. Είναι απλά κινήσει και. Είναι μηχανικέ, ναι. Παιδιά, από ένας... μέσα και μπε έξω. Αν είστε ηλικιόπαιδα, μην ενδίδετε στι φήμε ότι αν κάνετε σε 6 ώρε θα λατρεύει άλλη και θα σα έχει θεό. Από ένα σημείο και μετά είναι απλά μηχανικές. Δεν έχει κανένα νόημα. Εντάξει, όχι 30 δευτερόλεπτα ίσω, χαλαρά. Αλλά παιδιά, αυτό το 3 ώρε που την. Μετά το 1,5 λεπτό είναι μηχανικέ κινήσει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα αρχίζουν οι <laughs> λεπτέ διαφωνίε, αλλά α πούμε ότι. Κάτ όχι κάτω από ένα λεπτό, όχι πάνω από. ξέρω εγώ, εντάξει. Δύο λεπτά. Λοιπόν. Εκεί. Συγνώμη <laughs> <Sorry laughs> που το πήρα. Ήταν τα κοιμά, για τον <laughs> τρόπο. Ήταν τα κοιμά. Τέλο πάντων, υπάρχουν δύο ερωτήσει που πρέπει να γίνουν πάνω στην συγκεκριμένη ταινία. Αν έχει κάτι παραπάνω από τον gimmick αν είναι μόνο γκίμικ, γιατί είναι σε τεράστιο βαθμό γκίμικ, και αν θα είχε οποιοδήποτε νόημα να μην είναι στη δεκαετία του 70 και να είναι σήμερα. Θα ξεκινήσω απαντώντας στο δεύτερο «Όχι, διότι παίζει με τον κινησμό του κοινού και το κοινό σήμερα δεν είναι απλά κοινικό, είναι έχει περάσει σε επίπεδα κινησμού που δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί του κοινό το κοινό της 70. δεκαετίας του 70». Οπότε χρειάζεται, όπως και το Τζόκερ, είναι κάποιες ταινίε που πηγαίνουν σε μια εποχή που είναι σύγχρονη, είναι το τώρα, αλλά χτες. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει το ίντερνετ και ένας κινησμός και αυτά και είναι λίγο πιο... μπορούν να περάσουν κάποια πράγματα που σήμερα θα ήταν υπερβολές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να είναι στα 70's, όχι μόνο για ατμόσφαιρα, αλλά και για να έχει αυτή την τζαχπινιά. Δεν θα μπορούσε να έχει την τζαχπινιά σήμερα, θα ήταν Μπλιάξ, σήμερα. Θα, τον απο, θα, θα αποδομούσε πάρα πολύ γιατί ε, επειδή είδα πρόσφατα το remake του Roadhouse ε, με τον Τζεκ Τζιλενχάλ. Βγαίνει και αυτό. Ε, βγήκε, έχει βγει. Είναι μια ταινία που δεν ξέρω αν θα την κάνουμε. Οπότε δεν θα πω πολλά. Αν σε περίπτωση που θελήσουμε να την κάνουμε. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι η εποχή για τη ρίχνη άλλη εποχή. Δεν είναι καν η εποχή, εποχής, εποχή για αυτό τον χαρακτήρα που δεν ξέρω πώ τον έχουν κάνει. Αλλά δεν, δεν μπορώ να τον φανταστώ τον τύπο αυτόν. Στο δεν κρύβο. τον έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Απλά έχουν δώσει συμφραζόμενα για ντράμα. Και δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι ακριβώ το ίδιο παρά το γεγονό ότι είναι παρεμφερέ. Έτσι και η φάση με τα τόξο και το κοινό που βλέπει τόξο σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Δεν, δηλαδή ο, ο σατανιστή στην ταινία δεν, θα μπορ... δεν, δεν, υπάρχει πλέον. Ναι, 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 ναι. Δεν κυκλοφορούν τέτοιοι τύποι. Τότε κυκλοφορούσαν και είναι πολύ σημαντικό για ταινίε όπω αυτή και τον Τζόκερ για κάποιε ταινίε που αναρωτιέσαι γιατί το πα. Το πα για πολύ συγκεκριμένου λόγου για να περνάνε κάποια πράγματα και να είναι σωστά. Τώρα, αν είναι γκίμικ, δεν ξέρω τι έχει να πει. Ποιο γκίμικ σχετικά με το. Αν έχει κάτι πέρα από το γκίμικ. Η ταινία. Θεωρώ ότι έχει κάτι πέρα από το γκίμικ. Είναι, ξαναλέω, τα ερωτήματα που θέτει δεν είναι κάτι τρομερά βαθύ ή κάτι που θα σα ανοίξει τα μάτια ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλώ Θέλει να σου. Χωρί να μπω σε spoiler, θέλει να σου πει μια ιστορία. Ε, Πε το, να σου εφιστήσει την προσοχή. Ω εκεί. Δεν θέλω να το συγκρίνω και με καμία ταινία από κίνδυνο να, να το πάω σε spoiler. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο το gimmick, αλλά. Ε, περνώντα σιγά-σιγά στη σκηνοθεσία, να σου πω την αλήθεια, όταν έχει μια ταινία στο ευρύτερο είδο του found footage, που οριακά θα την πω found footage συγκεκριμένη, ε, ε, αναγκαστικά ένα πρωταγωνιστή είναι το gimmick. Γιατί το, το είδο του found footage. Είναι γκίμικ από μόνο του. Είναι πώ θα ήταν αυτό το πράγμα αν ε, το βρίσκαμε από κάμερα που για κάποιο λόγο δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει, α πούμε. Και η ταινία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, σε τι ποσοστό θα το βρει ο καθένα γκίμικ ε, ή με κάτι πέρα από το γκίμικ, επαφιέται στον καθέναν. Εγώ θα πω ότι. ξέρω εγώ, 60 ήταν το γκίμικ, 40 ήταν το. ή 65-35 ήταν το πέρα από το γκίμικ. Είναι πολύ περιοριστικό είδο το found footage, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μου είδη σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν κάτι από αυτό το είδο μου δουλεύει, όπω το The Visit του Σιάμαλαν για παράδειγμα, ή το Cloverfield του Matt Reeves, ναι, εκεί είμαι γαμό. Ποιο έγινε το Cloverfield? Ο Matt Reeves, ο The Batman. Και η πλάνη των πυθίκων 2 και 3. Αυτό είναι το, το Cloverfield. Φίλ. Αυτό είναι το Cloverfield. Ναι. Σοβαρά τώρα. Ναι, ναι. μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλάζει ύφο για πλάκα. Ωραίο, ωραίο, το Cloverfield. Ε, λοιπόν, οπότε εδώ πέρα κάνουν ένα ωραίο spin, μια ωραία εκδοχή ας πούμε του found footage που δεν έχει και αυτό το οποίο με κουράζει από ένα σημείο και μετά. Πάντα με κούραζε. Δεν είναι θέμα ηλικία ή κάτι τέτοιο. Ε, το ότι πολύ κουνημένη κάμερα. Δηλαδή, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, διότι είναι αυθεντικό. Για κάποιο λόγο που τον πα κάνει παραδοχή μέσα όταν μπαίνει σε ταινία found footage, λε για κάποιο λόγο ο κάμεραμαν δεν σταματάει να γράφει και συνεχίζει. Ε, καλά, εντάξει. Εγώ θα παράταγα την κάμερα και θα τρέχα. Πώ το λέει, θα ήταν μόνο το γαλλικό. Έχει δει σε αξιοθέατο τουρίστε δεν κατεβάζουν το κινητό του. Ναι, απλά δεν του έχω δει να του κυνηγάει ητέρα, αυτό θέλω. Ε, άμα βγει το τέρα, θα σταματήσουν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, πιστεύω πω ναι. Πως ναι. Όχι. Λοιπόν, ή στι προσωπικέ στιγμέ. Αλλά δεν... ε, τέλο πάντων είναι κάποιε παραδοχέ που σου ζητάνε να κάνει κάποια είδη και δεν έχω πρόβλημα να τι κάνω. Απλώ κάπου με κουράζουν στο μάτι. Δηλαδή, α πούμε στον πύργο του Άιφελ, του κάθονται από κάτω και τραβάνε με το κινητό. Τι τραβά. Τι βλέπει με τι ώρε. Τρα... Τι Ανέβα, Ανέβα πάνω. Είναι ένα μεταλλικό κατασκεύασμα το Καβάλατο, είναι. καβάλατο. Λοιπόν, ε, εδώ πέρα όμω επειδή έχει τη λογική του να αναπαραστεί σε ένα τόξο, ε, δεν μου κουράζει και στο μάτι καθόλου. Και έχει αυτέ τι αμήχανε πάυσει, έχει το χιμωράκι, έχει όλη αυτή την αίσθηση ενό τόξο. Όσα τόξο έχω δει. Εμένα μου φάνηκε αυθεντικό τέλο πάντων. Ε, οπότε θεωρώ ότι κερδίθηκε το στίχημα του αν έπρεπε να είναι found footage αυτό το πράγμα. Παρά το γεγονό ότι δεν είναι από την αρχή στο τέλο με τη λογική του found footage. Ε, μπράβο τους για τη δουλειά που κάνανε στα αδερφιά. Όσον αφορά τη σκηνοθεσία ήταν ωραία ισορροπία ανάμεσα στο... στη σάτιρα και στο ρεαλισμό. Δηλαδή είχε αυτό το, το ελαφρύ σατυρικό ότι χα, -χα κοροϊδεύουμε και λίγο το στυλ των talk show, αλλά τα talk show είναι ένα παιχνιδιάρικο είδος από μόνα τους. Δηλαδή οι χαριτομενιές και τα αστιάκια τα ελαφρώς κρύα που λένε οι παρουσιαστές στα talk show είναι και οι ίδιοι το ξέρουν ότι είναι ελαφρώς κρύα αστιάκια και το λένε, τα, τα λένε με ένα παγωμένο ύφο. Οπότε η σάτυρα δεν έγινε ποτέ υπερβολική. Είχε κάποια πλάνα που ήταν πιο σατυρικά αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι έχασε την ισορροπία. Που είναι αυτό το, το «πάμε να το κάνουμε και straight, αλλά πάμε να το κάνουμε και λίγο σάτυρα» Είναι λεπτές οι ισορροπίες και νομίζω ότι τις πέτυχε. Δεν ένιωσα ποτέ ότι ήταν σάτυρα των talk show και είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι σάτυρα αληθινού προσώπου και αυτή ήταν πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι ξέφυγε η σάτυρα και μ' άρεσαν οι ισορροπίες σε αυτό. Ναι, ε... Και τον δηλαδή. Ναι, και τονικά ναι, ναι. και μόνο. Και, και πέτυχαν και την εικόνα. Δηλαδή και η φωτογραφία με μετέφερε επιτυχώ στα 70 Δεν ένιωσα δηλαδή ότι υπήρχε μια, μια αυθεντικότητα εκεί πέρα. Εντάξει, τα κοστούμια και, τα, ε, και οι κομμώσει ήταν όλα εκεί. Όλη η ατμόσφαιρα ενό τόξο εμένα μου μεταδόθηκε. Ε, και όντω είναι σημαντικό ότι δεν ένιωσα ότι τα αδέρφια πάνε να κάνουν μια ταινία που ο, στο τρίτο τη επίπεδο σατυρίζει τη τηλεόραση και το κακό που κάνει στον κόσμο. Θα μπορούσε να το πάνε εκεί, αλλά θα έπρεπε να το γυρίσουν λίγο διαφορετικά. Δεν θα, είχα, δεν θα ήμουν κλειστό ω προ αυτό. Αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπό του. Ήταν να πούν μια ιστορία φρίκη. Με αυτό το μέσο. Και το θεωρώ όχι απλά θεμητό, το θεωρώ πολύ ωραία ιδέα. Τα τζιν τη δεκαετία του 70 ήταν αρκετά σεξι, παρατήρησα. Εναι, ναι, ήταν. Ε, ναι. ήταν Ήτανε... στενά στο σωστό σημείο. Τέλο πάντων. Αν έπρεπε να το παρατηρήσω, τι θα είχε να πει ο Μάρσαλ Μακλούχαν για τη συγκεκριμένη ταινία. Κάνει κάτι πολύ έξυπνο σε σχέση με το, με το... τι είναι αληθινό και τι είναι κατασκεύασμα και τι είναι υπνοτισμός συγκεκριμένα, το οποίο το βρήκα το πιο έξυπνο πράγμα που είχε το σενάριο και μου άρεσε. Και μου έκατσε πολύ καλά με το gimmick του found footage, μου έκατσε πολύ καλά με τη λογική του Πάμε να στήσουμε κάτι για το κοινό και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καραγκιοζυλίκια και υπερβολές και να στήσουμε ψέματα για το κοινό αλλά έρχεται η στιγμή που όχ μαλάκα τα πράγματα έγιναν αληθινά. Things got real. Τα σκατά χτύπησαν τον ανεμιστήρα. Ή το φανατικό. Χτύπησαν. Ναι. <χ> Όχι. Τέλος πάντων μου άρεσε ότι όταν ήρθε η στιγμή του ό έγινε αληθινό τώρα» υπήρχε ένα ελαφρύ κλείσιμο ματιού στο «όλα γίνονται για την uh, τηλεθέαση». Χωρίς να το κάνει υπερβολικά σάτυρα, ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι ήταν έξυπνο αυτό που έκανε. Πολύ έξυπνο στα μέτρα αυτού που πήγε να κάνει, χωρίς να προσπαθεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που τον παίρνει. Ε, και μου δούλεψε αυτό που έκανε με το τι κάνουμε για τις τηλεθεάσεις και τι υπάρχει, τι στην τηλεόραση είναι αληθινό, τίποτα θα έλεγε ο Μακλούχαν. Δεν υπάρχει αληθινό στην τηλεόραση. Εφόσον βγαίνει στην τηλεόραση είναι ψεύτικο και αληθινό να είναι. Και το, το έπιασε έξυπνα. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, με ενδιέφερε πολύ που στο ερώτημα τι κάνει για την τηλεθέαση δεν ε, είχε και ένα συνοδευτικό ε, κατηγορό προς τους ε, ηθήνοντες ας πούμε. Διότι η, ο πρωταγωνιστή προσπαθεί να σώσει αυτό που του δίνει τη ζωή του, α πούμε, το, το ψωμί του. Δεν πάει να στον κάνει έναν αδίστακτο τύπο, για παράδειγμα τον Τζέικ Τζίλεχαλ, πάλι καλή ώρα, δεν είναι καλό άνθρωπος, ελπίζω να λοιπόν, φιταρνίζετε πολύ, ε, στο Nightcrawler, που δεν, είναι, δεν έχει τον ίδιο ρόλο ε, στην τηλεόραση, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, αλλά είναι σε φάση τι θα κάνουμε για, για την επιτυχία, για, για την ανέλυξη, για την τηλεθέαση, για όλα αυτά. Κράτησε ισορροπίες. Δεν μου δαιμονοποίησε ποτέ τον, ε, ε, το, το, τον πρωταγωνιστή, το χαρακτήρα του Ντα του τον Τζακ. Με, με κάποια κλεισίματα ματιού όμω και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα αποκαλύψω εδώ, θα τα πούμε όταν φτάσουμε στο spoiler κομμάτι. Ωστόσο, επειδή ανέφερε στο κλείσιμο ματιού, υπάρχει ένα σημείο κυριολεκτικά που ένα χαρακτήρα γυρίζει στην κάμερα και κλείνει το μάτι στου τηλεθεατέ. Κανονικότατα. Δεν είναι ακριβώ το σημείο που αναφέρει ότι τα σκατά χτυπάνε το φανατικό, αλλά είναι ένα σημείο πολύ κοντά σε εκείνο το, ε, κατόφυλλο κατόφλι από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή ή υπάρχει επιστροφή, τι είναι αληθινό και τι όχι. Αλλά τέλο πάντων, πολύ ενδιαφέρον μέχρι τέλου σε έχει να, να αναρωτιέσαι. Αλλά χωρί να είναι η ουσία αυτό. Δηλαδή δεν πάει να σου πει όπω τον εξοκισμό τη Emily Rose, είναι πραγματικό αυτό, δεν είναι, δεν ξέρουμε, ε, αλλά όλη η ταινία περιστρέφεται γύρω από αυτό το ερώτημα υπάρχει αυτό το ερώτημα σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι και η ουσία τη ταινία. Η ουσία τη ταινία είναι στο spoiler κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι άλλο για την ιστορία ή να πάμε στο spoiler κομμάτι. Α περάσουμε στα spoiler. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε δει την ταινία, ξεκινάμε και δίνουμε πράγματα τα οποία καλό θα ήταν να μην τα ξέρετε. Αν σα ενδιαφέρει στο και λίγο να, να σα εκπλήξει αυτή η ταινία. Ξεκινώντα με τον ε, χαρακτήρα ε, του David Dustmalkian, τον ε, Jack. Που αποδεικνύεται από ένα σημείο. Συμμετω... Spoiler, έτσι. Λοιπόν, που αποδεικνύεται ότι όλη η ταινία δεν έχει να κάνει με το αν είναι εξορκιστή σε live τηλεόραση. Δεν είναι αυτό το γκίμικη ταινία. Όχι, η ταινία είναι μια παλιά καλή συμφωνία με τον διάβολο. Και ούτε κάνουμε το διάβολο με ένα πουτανάκι του. Δηλαδή δεν είναι καν ο Αμπράξα που θεωρείται ο main demon τη ταινία. Ενδέχεται να είναι πουτανάκι του Αμπράξα, ο οποίο είναι πουτανάκι του διαβόλου. Είναι λοιπόν μια παλιά καλή ιστορία ε, όπου πούλησε την ψυχή σου για να πετύχει. Άρα ναι, δεν το δαιμονοποιεί σε συναισθηματικό επίπεδο, τον κρατάει θύμα μέχρι τέλους, τον κρατάει βλάκα, τον κρατάει μικρό, αλλά είναι ξεκάθαρα ένοχο ο Τζακ. Διότι δίνει τη γυναίκα του, δίνει την ψυχή του για να μπορέσει να έχει την εκπομπή, ε, το, το μεγάλο πούμε που ζητάει, και φυσικά υπάρχει και το πρόσεχε τι έφιασε σε αυτέ τι συμφωνίε, διότι δεν θα το πάρει ακριβώ με τον τρόπο που που νομίζεις. Κυριολεκτικά πουλάει την ψυχή του και τη ζωή της γυναίκας του για να περάσει στις τηλεθεάσεις των Κάρσον. Ε, ε, ναι, είναι το θέλω το θέλω του είναι Ψ, να δω το όνομά μου πάνω από του Κάρσον. Στα πέντε πρώτα λεπτά της ταινίας υπάρχει ένα ξερό exposition το οποίο τα λέει όλα, σου δίνει όλη την ταινία, όχι την πλοκή, το τι παίζει. Σου δίνει και το twist διότι δείχνει τον Bohemian Grove. Έτσι. Και εντάξει, άμα ξέρει τι είναι το Bohemian Grove, το δείχνει. Δείχνει την κουκουβάγια, τη φωτογραφία με την κουκουβάγια και τα γνωστά. Και λε, οκ. Okay, λέει ότι πήγε στο Bohemian Grove και είναι μέλο του Bohemian Grove και. και, και, ένα, και να κάνουν καταλαβαίνει, Καταλαβαίνει αμέσω ότι έχει πουλήσει την ψυχή του σε κάτι το οποίο θα έρθει και θα του ζητήσει live on air. Τα χρωστούμενα. Εκριβώς. Οπότε το spoiler στο πρώτο λεπτό της ταινία θα το καταλάβετε. Δεν δε σου δίνει τη δομή, δεν σου δίνει την μπλοκή, ότι τη αλλά, αλλά... αλλά ξέρεις τι παίζει. Καταλαβα... Μάλλον καταλαβαίνει. Εμεί από ό,τι φαίνεται καταλάβαμε, ρε παιδί μου. Πολλοί πιστεύω θα καταλάβουν και για αυτό το λόγο ε, βγάζω το καπέλο μου στην ταινία ότι δεν την πολύ ενδιέφερε. Και χτίζει, το, το, το αντιμετωπίζει όλο αυτό του Τζακ σαν μια ανατροπή αλλά και τώρα που. Όταν έμαθα την ανατροπή, α πούμε, δεν μου χάλασε την ταινία, δεν μου χάλασε την ατμόσφαιρα, δεν μου χάλασε το ενδιαφέρον που είχα για του χαρακτήρε. σα ίσα μου υπογράμισε την τραγικότητα του Τζάκ του με στη βλακεία και την απληστία του, α πούμε. Ε, θέλω να πω, ο Τζάκ είναι ένα καλό πρωταγωνιστή τέτοιου είδου ε, ιστορία διότι είναι ένα τύπο ο οποίο προφανώ δεν σκεφτόταν περαιτέρω, προφανώ ήταν γλίτσα, αλλά δεν ήταν αυτό ο γλίτσα που θα, θα τον ήθελα να τον δω νεκρό, αυτού του είδου ο γλίτσα. Είναι ένα μέσο γλίτσα για τον οποίο νιώθω ήκτο παρά αηδία, έτσι όπω τον παρουσιάζει η ταινία. Ναι, και αυτό έχει να κάνει με την εποχή. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί ότι είναι πιο γουρλωμάτη και αθώο μαλακουπίτουρα σε, μια, σε ένα περιβάλλον τηλεοπτικό χαμηλότερου ανταγωνισμού. Διότι δηλαδή, ότι κυριολεκτικά ο μόνο του ανταγωνιστή είναι ο Κάρσον, έτσι όπω το παρουσιάζει η ταινία. Αν ήταν στην εποχή του ίντερνετ και έπρεπε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου, δεν θα μπορούσε να δεχτεί ότι έχει την παραμικρή αθωότητα αν όντω ήθελε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Δηλαδή θα ήταν διατεθειμένο να κάνει τα πάντα. Στο, σε ένα περιβάλλον πιο χαμηλού ανταγωνισμού ταιριάζει να είναι όσο αθώος ήταν ο τύπος και όσο δεχόσουνα τέλο πάντων ότι είχε ένα μέτρο αθωότητας και ότι δεν ήξερα τι έκανα αυτό που έκανε. Και όντως ισχύει, δεν ήξερε τι έκανε ενώ έκανε κάτι που προφανώς ήξερε ότι θα έχει ε, κακό αποτέλεσμα εν τέλει για τον εαυτό του και την οικογένειά του και τους συνεργάτες του. Ο Ντάντα Ντυρλανταριάν μου άρεσε, ήταν πολύ ωραίος πρωταγωνιστής, κράτησε την ταινία, κράτησε τις ισορροπίες ανάμεσα στο, στην αθότητα που είπα και στο έχει ένα σκοτεινό μυστικό, ποτέ δεν άφησε την απειλή να του καταπιεί την ερμηνεία, Είχε το χάρισμα του, του τηλεπαρουσιαστή, ήταν πολύ πιστικός ως χαρισματικός τηλεπαρουσιαστής, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη φυσιογνωμία, τον πήρανε γιατί είναι κουρασμένο παλικάράκι και δεν, έχει ένα, μια φυσιογνωμία Τα που λέει έχει. δεν την παλεύω, ναι, ναι. δεν την παλεύω με τη ζωή μου. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παίξει τον πολύ χαρισματικό, πολύ αστείο. Το, τον αστείο τηλεπαρουσιαστή που σου κρατάει το ενδιαφέρον για όση ώρα κρατάει η εκπομπή. Μπορεί να τον παίξει, αλλά έχει ένα βλέμμα. Δεν την παλεύω, ρε παιδιά. Σώστε με, βγάλτε με από εδώ. Χωρί να το παίζει. Το έχει φυσιογνωμικά και μόνο. Και ήταν, δούλεψε πάρα πολύ. Και γενικώ κράτησε την ταινία πάνω του. Σε, σε έναν βαθμό πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή να είναι όρθιος ο τηλεπαρουσιαστής και να σου κρατάει το ενδιαφέρον κάθε δευτερόλεπτο, όπως θα ήταν στην εκπομπή. Δεν, δεν το έσπασε αυτό. Δεν την έσπασε αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, ακόμα και στο backstage, η κάμερα μόνο αυτόν ακολουθεί πρώτα απ' όλα. Είναι όλο πάνω του. Και ποτέ δεν, ποτέ δεν έσπασε. Δηλαδή, ποτέ δεν, δεν είχε τη στιγμή που είπε ότι α, αυτός τελικά είναι μαλάκας και θα πέσουν Μάσκες. Θα πέσουν οι μάσκες και θα αποκαλυφθεί ότι είναι κακός. Δεν υπήρχε αυτή η στιγμή. Ήταν πάντα ειλικρινής. Δηλαδή αυτό που έβγαζε μπροστά στις κάμερες ήταν όσο ψεύτικο χρειάζεται να είναι για έναν επαγγελματία που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπήρχε η τσίζη στιγμή του ότι «Α και τώρα αποκαλείται ο πραγματικός μαλάκας» ήταν πολύ καλέ οι ισορροπίε. Γιατί δεν ήταν ο σκοπό τη ταινία να, να, πει μια τέτοια ιστορία. Γιατί σε μια τέτοια ιστορία θα έπρεπε να υπάρξει στιγμή ότι ah, αυτό ήταν τελικά ο Μαλάκα. Αλλά ο Νταστ Μαλκιάν, ό,τι ρόλο και αν έχει παίξει, μου είναι συμπαθή. Έχει αποδείξει πολλέ φορέ ότι είναι χαμελέοντα. Είναι τέτοιο είδου Αλλά είναι, και, είναι πάντα underdog. Είναι πάντα loser. Είναι, αλλά όχι με την έννοια ότι τον νικτήρω, ρε παιδί μου έχει αυτό το κακομύρικο. Ακόμα και στο Dark Knight που ήταν τα πρώτη φορά που παίζει ένα τζοκεράκι, είναι παρανοϊκό και κοιτάει έτσι, α πούμε, σαν να ήταν ένα καλό τηλεοπτικό τζόκερ. Αλλά όταν ο Ντέντ του βάζει το, το, πιστόλι στον κρόταφο και του λέει: Ωραία, δεν δούλεψε το πρώτο νόμισμα, πάμε για το δεύτερο, ξανά ρήψη. πιθανότητα ρήψη. Ε, χέστηκε πάνω του. Και όταν χέστηκε πάνω του, εγώ το λυπήθηκα τον κακομοίρη. Γιατί λέω: Μα αγαπητό τρελό. In universe, αυτό θα γίνει ο ιδρυτής των Τζόκερ με... Ναι. με ζήτα από το, το... Από το αντίστοιχο νολανικό Batman Beyond που δεν θα υπάρξει ποτέ. Ναι, και θα του αντιμετωπίζει ο Τζέγορντ Αλλά ναι, αυτό. Λοιπόν, το, το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ε, λοιπόν, οπότε αυτό το φυσιογνωμικό casting που έγινε εδώ πέρα ε, παίζει ένα μεγάλο ρόλο γιατί δουλεύει ε, ο Ντα Αλλά θα σε φτάσει μέχρι ένα σημείο αυτό πρέπει να είσαι και λίγο ηθοποιάρα. Και ο Ντασμαλκιάν για μένα είναι το αγόρι μου. Πώ το λένε, Όχι το αγόρι μου, το ερωτικό μου σύντροφο. Είναι my boy, my homeboy. Τον, 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 λατρεύω. Ο κοινικό μέσα μου που βλέπει τρέιλερ τώρα. Λέει, ωραίο το έβριμα του talk show και διάβολο και τα λοιπά. Οκ. Okay. Ε, και πραγματικά όταν είχα δει το τρέιλερ, ενδιαφέρον, αλλά μου φαίνεται ότι εντάξει, θα είναι, ξέρω εγώ, ο εξορκιστή σε live τηλεόραση. Αλλά ο λόγο που είδα ότι παίζεται, ρε παιδί μου, και του λέω, Μήπω να το δοκιμάσουμε, α πούμε. Ήταν ο Ντα και δεν με απογοήτευσε γιατί δεν η ίδια ταινία χωρί την ερμηνεία του. Ε, που πρέπει να παίξει και έναν τύπο ο οποίο είναι ευχάριστο να τον βλέπει, όντω να το βάλει στο σαλόνι σου τηλεοπτικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και κάτι το, 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 το λοξό, το παραδίπλατο. Το δεν είναι ακριβώ ο τύπο που έχει 100% καθαρή τη φωλιά του. Αλλά θέλει να την έχει, αλλά δεν την έχει. Και όταν Ντασμαλκιά μου ήταν. Τι να πω, το τέλειο casting. Η ταινία είναι πάνω του. Αν μου, είπα, αν μου πει κάποιο ότι τα αδέρφια θέλαν αυτόν, γράψαν την ταινία για αυτόν και δεν θέλαν άλλον, θα του πιστέψουνε Είναι τέτοιου είδου ερμηνεία σε μια ταινία. Εν τω μεταξύ, άσχετο, όχι άσχετο, αλλά θυμάμαι την. Αυτο, κάποια στιγμή είχα δει που λέει ο Άλεξ Τζόνζ ότι μπήκε στο Bohemian Grove το 1999 και είδε τι γίνεται μέσα και λέει ότι ήταν όντω ένα τύπος ντυμένο κουκουβάγια. <laughs> Μα, δηλαδή, η λεπτομέρεια τη ταινία ότι κρατήσανε, βάλανε έναν τύπο ντυμένο κουκουβάγια. Τα πιστεύουν μωρέ αυτά. <laughs> Δεν είναι κοινέ όχι... αυτές οι λέσχε. Όχι, πρόσεξε. Αυτό που έφτιαξε. Αυτό που πρότεινε τέλο πάντων ε, την ιδέα να βάλουν έναν τύπο ντυμένο κουκουβάγια για την αυθεντικότητα. <laughs> <laughs> ναι, εντάξει. Ναι, διότι ακόμα και σε εκείνο το σημείο που βάζει τον τύπο τον κουκουβά για να του δίνει να πίνει και τέτοια, είναι λίγο αστείο, αλλά, όχι, ναι, ναι. αλλά σε εκείνο το σημείο δεν πάει να σε τρομάξει την δεν πάει να σου δημιουργήσει το, την έπαυλη στο αμάτιο με την κλειστά. Δεν πάει καθόλου για κάτι τέτοιο. Και, και τα μπλε είναι. Ε, πε το. Ε, αρτζέντο. Είναι έντονο το μπλε. Είναι μπιμουβιά το μπλε, όχι ότι ο αρτζέντο είναι μπιμουβιά, απλά λέω. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει το δίδυμο όταν σκηνοθετεί και βάζει τον Κουκουβάγια να είναι από πάνω του. Είσαι και λίγο στο. Δεν είσαι στο ο μαλάκα, έσκασε ο μάνο κουκουβάγια σε καμία ναι, περίπτωση. Εκεί έχει τελειώσει και είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με τον. Όχι, ε, πήγα να τον βρίσκω. Τον Άστερ. Οπα, ρε! Δεν είναι μια αντίστοιχη περίπτωση που μέχρι την τελευταία σκηνή που σκάει με το κουκουβάγια προσπαθεί να σε τρομάξει. Εκεί έχει τελειώσει το να σε τρομάξει. Σωστά, σωστά. Εκεί αποκαλείται τη γελιότητα τη ε, τελετουργία. Είναι κάτι γελί. Ναι, σημαίνει. και σου σκάει το παραμύθι ουσιαστικά για το τι παίζει με την πάρτι του Τζακ. Και... Χωρίς να σημαίνει ότι δεν του έκαψε αυτό το δαιμόνιο που καλέσαμε. Φυσικά. Δε, βασικά δεν σε, δε σε πάει ούτε για ΛΟΛ ούτε για ΔΕΟ. Σε πάει για το ότι. Okay, ο τύπο έμπλεξε με τη λάθο λέσχη. Απλά. Και. κάηκε. Τόσο απλά. Η ταινία είναι μία μίξη πολλών ταινιών. Ε, κάποια στιγμή έχει το κομμάτι ο εξορκιστή. Ε, Προφανώ είναι εμπνευσμένη πολύ λιγότερο σατυρικά από το The Network. Είναι μία μίξη διαφόρων ε, ταινιών, αλλά ο εξορκιστής είναι ένα πολύ σημαντικό ε, κομμάτι της ταινίας και έχει μία σεκάνς που είναι ο εξορκιστής. Είναι εξορκιστής με εξορκιστή δύο, αν το καλώ σκεφτείς, με την ύπνωση κτλ. Ναι, σωστά. Έτσι, σωστά, σωστά. Και... και... Είμαι σε φάση, οκ, την παίρνω αυτή την ιδέα, μια χαρά. Ναι, είναι οι δύο χαρακτήρε, η Λόρα Γκόρντον και η μικρή που λέγεται Ingrid Τόρέλι, που είναι μια τύπησα η οποία είναι παραψυχολόγο και έχει φέρει ένα κοριτσάκι το οποίο ζει μέσα στο κεφάλι τη ένα δαίμονα, του προελεύσεω, αλλά ισχυρίζεται ότι δουλεύει για τον Αμπράξα. Ο Αμπράξα είναι, το λένε στην ταινία, αλλά. Είναι απλά ένα μαγικό όνομα. άμπρα Αμπρασάξ, όπως λέμε, Σάτορα, Ρεποτένετ, Ρότας κτλ. Ένα μαγικό όνομα από το οποίο προέρχεται και το Abra Ε... Εγώ είχα διαβάσει ότι είναι ένας από τους αρχιδούκες της κολάσεως, αλλά... Ναι, αλλά νο... τέλος πάντων είναι απλώς ένα μαγικό όνομα όπως λέμε Καντάμπρα. Είναι ένα όνομα που, ε, που χρησιμοποιείται για να... Μαγικά ονόματα, τέλο πάντων, δεν λεπτομέρειε, αλλά μετά τον κάνανε δαίμονα. Πήρε προαγωγή. Ε, πήρε προαγωγή, ναι. Ε, τέλο πάντων, είναι το όνομα από το οποίο προέρχεται το αμπρα Τάμπρα. Που είναι αυτά τα μαγικά ονόματα που τα πρέπει να τα λε από τη μία πλευρά και να τα γυρνά ανάποδα και να δουλεύουν πάλι να τα λε. Αυτά και, τέλος... και καρκινική γραφή. Καρκινική γραφή, oh, okay, okay. okay. Τα περισσότερα μαγικά ονόματα έχουν κάτι το καρκινικό. Οκ, okay. Και τέλο πάντων το κομμάτι αυτό που παίξανε του εξορκιστή μου άρεσε. Ήταν στα όρια του να γίνει ο Μάζ του εξορκιστή η ταινία κάποια στιγμή, αλλά ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ταινία και δεν με πέταξε έξω. Ναι, απογοητεύτηκα λίγο που αποκαλύφθηκε ότι ο δαίμονας είναι σαν τον Παζούζου. Θα με ενδιαφέρε να είναι διαφορετικού να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Είχε αυτό τον ίδιο το χαρακτήρα. Ήταν ένα μαλάκα, σπαστικό, που σου λέει χάχα, η μάνα σου τσολέ στην κόλαση. Αυτό το στυλ που λέει πράγματα για να σε σοκάρει και πυραχτήρι, πειραχτήρι. δαιμόνιο. Θα με ενδιαφέρε να ήταν λίγο πιο intellectual δαιμόνιο, αλλά ήταν ο Μάζ στον εξορκιστή κανονικότατα. Η μικρή το έκανε εξαιρετικά και μου άρεσε το κομμάτι του εξορκιστή. Θες να πούμε για τη μικρή, έχει να πει κάτι για τη μικρή: ε, Διότι ένα πράγμα που διαφοροποιεί το κομμάτι εξοκιστή από τον εξοκιστή είναι το πώ έπαιζε η μικρή. Μου άρεσε πάρα πολύ που τη δώσα τη συνθήκη που δεν ήταν δαιμονισμένη. Δηλαδή, μερικέ φορέ ερχόταν ο Captain Howdy μέσα τη, ξέρω εγώ δεν το έλεγε Mr. Wiggles, τον έλεγε ε, γυριστρούλη. Ε, μ' άρεσε που όταν δεν, ήτανε, δεν, την, είχε, δεν την ο δαίμονας, δηλαδή κάπως με την ε, τη και την μητριά τη από ό,τι κατάλαβα, μετέπειτα μητριά τη, την ε, μπορούσαν να ελέγξουν το δαίμονα. Αλλά όταν δεν ήταν ο δαίμονας μέσα της, το κοριτσάκι έπαιζε ότι είμαι στην κάμερα. Ε, κοίτα, ένιωθε πάρα πολύ όμορφη και κοιταζόταν. Α, δεν είμαι πολύ όμορφη. Ναι, ναι, αλλά, δεν, α, δεν βγαίνω πολύ όμορφη. Αλλά μέχρι να σου κάνει σαφή το διαχωρισμό ότι όχι, τώρα είναι το κοριτσάκι, δεν είναι παίζει ο δαίμονα. Εγώ είχα καταλάβει, έτσι όπω κοίταγε τη, την κάμερα σαν υπνοτισμένη και σαν να προσπαθεί να υπνοτήσει, ότι εκείνη τη στιγμή είναι ο δαίμονα αυτό που βλέπουμε. Σε, σε ψύχρεμη κατάσταση που προσπαθεί να κάνει να υπνοτήσει όλο το έθνο. Τα προέφηβα έχουν το σατανά μέσα τους ή τους άλλους. Οπότε μετά, ναι, όταν η ταινία το κάνει πιο σαφές και για μένα που είμαι ακόμα σε άρνηση σχετικά με τα προέφηβα, ε, όντως είναι ένα κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται μπροστά σε κάμερα, δεν έχει, έχει, ζήσει μέχρι τα δέκα της σε μια σέχτα που λατρεύει τον Αμπράξας και ο αρχηγός της σέχτας είναι ο Διάμπο, δηλαδή για όνομα. Ε, έχετε, υπάρχουν πέντε παιχνίδια Διάμπο με λάμδα, έτσι RPG. Ε, ο τύπος είναι... Κάτι σαν σατυρική παρουσίαση του Λαβέη, αλλά πολύ πιο τα πιστεύει από τον Λαβέη. Ναι, ναι, είναι full τέτοιο. Και σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ ωραία, μπιμουβιά μπιμουβιά σεβεντή. Δηλαδή ήταν αυθεντικό, το, το γυρίσα και φάνηκε ότι το, το, το ευχαριστήθηκα με την καρδούλα του. Αλλά το κοριτσάκι τέλο πάντων μέχρι τα 10 της έχει ζήσει αυτή τη σέχτα. Και τα τρία τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει ισορροπή με την ε, γιατρό τη. Οπότε όταν βρεθεί μπροστά σε κάμερα, νιώθει καλά, νιώθει ωραία, νιώθει όμορφα. Και μου δούλεψε η ερμηνεία τη. Στίβ Steve Steve Μουζάκης, Στίβ Μουζάκη. Ζάντορ Ντάμπο είναι ο χαρακτήρα. Λοιπόν, ε, το, 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 κοριτσάκι, το ρελό. Το, ναι, yeah, το ρελί. δεν είναι το point. Τα τρέιλερ θα σε κάνουν να πιστέψει ότι αυτό είναι το point. Δεν είναι αυτό το point. Το κοριτσάκι είναι ένα ακόμα κομμάτι στο να καταλάβουμε τι παίζει με τον Τζακ. Και σε, στα πλαίσια αυτού που έκανε και διαφοροποιήθηκε από τον εξοκιστή, ενώ ο δαίμονα όντω είναι ο παζούζου ουσιαστικά, αλλά ήταν και τόσο όσο ώστε να μην φανεί ότι σε κοροίδεψαν τα τρέιλερ και σε κοροϊδεύει η ταινία. Επίσης μου άρεσε η... στο... το πιο σατυρικό κομμάτι της ταινίας είναι ο χαρακτήρας του Ian Bliss, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο Ράντι, όπω τον λέγανε Amazing Ράντι. Υπήρξε. Ο... Πέθανε πέρσι. Α, ο, ο Ντιμπούνκερ αυτός. Bunker, αυτός. Okay. Ένας πολύ γνωστός the Bunker, ο οποίος Ήτανε ταχυδακτυλουργός και είχε από ένα σημείο και μετά αφιερώσει τη ζωή του στο να λέει ότι «Α, είστε τσαρλατάνι, α, ειστε τσαρλατάνοι, α αυτό και δίνω ένα εκατομμύριο πόσο έδινε σε όποιον». Ήτανε, όλα αυτά είναι πραγματικά, μέχρι που πέθανε το πρόσ... πρόσφερε όποιον ε, μπορεί να αποδείξει ότι ισχύει η παραψυχολογία ή μεταφυσικά φαινόμενα, παραφυσικά και μεταφυσικά φαινόμενα. Όλα αυτά υπάρχουν και εκεί είναι το βαρύ σατυρικό, τον σατήρισε πάρα πολύ άγρια και μου άρεσε πάρα πολύ η, η, η προσέγγιση σε αυτό το χαρακτήρα, τον ξεφτύλισε πάρα πολύ, αλλά όχι με κακία επειδή τέριαζε στην ταινία. Όχι ότι θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι μπούνκερ που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να στοχοποιούν τους τσαρλατάνους ταιριάζαν πάρα πολύ ως παρουσία σε μια ταινία φυσικά όπου πρέπει να αποδείξεις ότι όντως του την έχουν φυλαγμένα του την έχουν φυλαγμένη του πρωταγωνιστή κάποια δαιμονία οπότε έκατσε γάντι να βάλεις ένα, κάποιον βασισμένο σε πραγματικό πρόσωπο και μου άρεσε πάρα πολύ που στο τέλος έπεσε στα γόνατα και ναι, που, πουτσα του, ε, π, μαζί σου. Και λέει, Α, υπάρχει ο Σαντανέα, προφανώ πρέπει να λατρέψουμε το Σαντανέα. Το οποίο δεν το κάνει σκουλίκι, σου λέει, Αν υπάρχει κάτι υπερφυσικό, το είχε πει κάποια στιγμή στην ταινία, ότι είμαι ο πρώτο που θα, θα, χαρεί και θα, θα, πει ότι είναι πιο ενδιαφέρον ο κόσμο. Οπότε, εμένα δεν μου φαίνεται ότι ήταν θέμα ηθική ποτέ. Ήταν θέμα απόδειξη ημί, ύπαρξη ημί. Οπότε, τη στιγμή που λέει ότι υπάρχει, θα πει, Οκ, okay, ε, εννοείται ότι θα πάω μαζί σου. Ναι, ε, για να σωθεί σε εκείνο το σημείο. Φυσικά, δεν, φυσικά. δεν τον ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το με ποια, ποια, ομάδα θα κερδίσει εν τέλει. Α, απλά. σε εκείνο το σημείο είδε την, άλλη ομάδα, είδε την, είδε την ομάδα να βάζει γκολ. Την ομάδα θα του Αμπράξα να βάζει σημείο. γκολ. Και λέει: Πε το στα γόνατα. Η μόνη ομάδα που υπάρχει αυτό το θέμα έξω τη σφαίρα ε, του ρεαλισμού, α πούμε. Θα μπορούσε να πέσει στα γόνατα και να πει: ε, Θεέ μου, σώσε με. Αλλά δεν είδε το Θεό να βάζει γκολ. Δεν σε είναι το ποιο έβαλε γκολ. Ναι, εντάξει, μπορεί να το δει και σαν ε, ότι α, δεν υπάρχει Θεό, υπάρχει μόνο δαίμονα. Οπότε εντάξει. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, μαλάκα ήταν, αλλά για αυτό το λόγο μου άρεσε. Διότι μ' αρέσει όταν στο σινεμά και γενικά στη μυθοπλασία κάνουν ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι με την, με την, σωστή πλευρά, δηλαδή την πλευρά κατά των τζαρλατάνων κτλ. Να είναι μαλάκε, να είναι ψωνάρε, να είναι αλαζόνε. Είναι ωραίε αντιθέσει. Δηλαδή, επειδή ένα τύπο έχει προθέσει να Εν μέρη να προστατεύσει τον κόσμο από το να χαλάει τα χρήματά του σε τίποτα. Ε, Ξέρει, δεν, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ευχάριστοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Ε, Τέλο πάντων, άνθρωποι οι οποίοι θα, θα το κάνουν μόνο από το καλό τη καρδιά του. Και ο Ian Blee παίζει ακριβώ αυτό. Ο Μάικλ Hague νομίζω ήταν ο χαρακτήρα. Ο Ian Blee, ο οποίο σε όλη την ταινία μου αποσκούσε την προσοχή γιατί λέω ποιο είναι, κάποιο είναι αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο, το βλέπω μετά. Είναι ο Bane. Από την Σιώνα από τα Μάτριξ 2 και 3 που στο τέλος του 2 το δαιμονίζει ο Σμιθ και κάνει φοβερή μιμήση του, του Hugo Weaving. Εδώ δίνει και ερμηνιάρα. Εδώ δίνει και ερμηνιάρα διότι γουστάρει που την μπαίνει στους διάφορους. Είναι ψωνάρα ολκής, είναι τρομερά λαζόνας, είναι ποζέρι του κερατά. Δηλαδή είναι, είναι κυριολεκτικά η άλλη όψη του νομίσματος ε, όλων αυτών των τύπο που προσπαθεί να, να, να διαψεύσει. Και βγάζει το πούρο, το εξαφανίζει, το ξαναεμφανίζει, ε, το ανάβει με, και καλά με το χέρι του. Είναι μαλάκα, είναι, είναι μεγάλο μαλάκα. Αλλά εντάξει, αυ, μέχρι να αποδειχθεί ότι υπάρχει ο άνθρωπο Αμπράξα, ε, έχει δίκιο. Θέλω να πω, είναι με τη μεριά του, της, του, 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 του ρεαλισμού και τη επιστήμη. Και, και προσπαθεί να. μάλλον είναι με τη μεριά του να υπάρχει υπερφυσικό, αλλά σου λέει, μέχρι να αποδειχθεί ότι υπάρχει, μην κλαίτε τα λεφτά σα σε βλακίε. Ε, πολύ ωραία ισορροπία. Επιτέλου βρέθηκε μια ταινία που να πρωταγωνιστεί ο Ντάστ Μαλκιάν και μου έκλειψε την παράσταση ο Ιαν Κρίμα για τον Ντάστ Μαλκιάν, αλλά ήταν ο, η δεύτερη αγαπημένη μου ερμηνεία τη ταινία. Διότι ο Ιαν Μπλή ήταν απολαυστικότατο μαλάκα. Από του ωραίου μαλάκε που έχω δει στο σινεμά. Οπότε ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Επίση υπάρχει ο Φαϊσάλ Μπάζι, ο οποίο έπαιζε τον Χριστού ο οποίο ήταν ένα από του τσαρλατάνου, ο οποίο όμω. Μπορούσε να επικοινωνεί με τους νεκρούς. Τελικά. Αλλά ταυτόχρονα ήταν για Τσαρλατάνος το οποίο ταιριάζει στην ελαφρώς σατυρική φάση της ταινία. και αυτοί οι δύο ήταν η... το δίδυμο του φυσιολογικού Μπωστά. όπου θέλω να πω ότι αν η εκπομπή είχε πάει φυσιολογικά αυτοί οι δύο θα ήταν το μπιφ. Το και Είχαν ετοιμαστεί για να ισορροπήσουν με μπιφ μαζί τους, αλλά τους χάλασε τη φάση το ότι όντως επικοινώνησε με το δαιμόνιο ο Χρήστου, ο οποίος δεν το περίμενε, του χάλασε τη φάση, τον κατέστρεψε. Τον σκότωσε κανονικότατα. Τον σκότωσε mm. και έμεινε μόνος του άλλος να προσπαθεί να κάνει την μπουγκ. Αλλά την πάτησε. Πλάκα στην πλάκα πέθανε ο Wizard τη ταινία. Δηλαδή, ένας τύπος ο ένα τύπο ο οποίο θα μπορούσε να έχει μια δίωδο με το υπερφυσικό, του μείνει ο Κολαούζο που πίστευε, αλλά δεν είχε και κάποια. Ε, χρησιμότητα ας πούμε, ενάντια στα δαιμόνια. Μα γι' αυτό τον καθάρισε. Και ήταν και, ήταν και ωραίο, α πούμε. Τον έβγαλε από τη μέση για να. Είναι σαν να σου φεύγει ο στην καντίνα. Πώ το λένε, κατευθείαν, με το καλημέρα σα. Ωραίο. Έξω οι μέιτζε, θα μείνουν μόνο τα ψαράκια Έτσι, και τα θα τα πυροβολήσω του. μέσα στο βαρελάκι. Αυτό. Πολύ ωραίο. Ο Χρήστο τώρα τι ήταν, ε, έχει επώνυμο Έλληνα, Ιταλοάραβα, Ιταλό. Η φάτσα, η φάτσα του είναι βγαλμένη από φαγιούμ. Ε, αν δεν είναι Αιγύπτιος, δεν ξέρω από πού είναι, αλλά Φαϊζάν λέγεται με τέτοια μούτρα βγαλμένα από φαγιούμ κατευθείαν. Αν έχετε δει φαγιούμ, είναι φαγιούμ μόνο. Αιγύπτιο πρέπει να είναι, αλλά έπαιζε τον Τσαρλατάνο που υπονοείται ότι είναι Μεξικάνο, mm. γιατί έλεγε κασί. Συ, si". si, ξέρω, Ιταλό, si. η μουσική ήταν αραβική που έπαιζε στο ίντρο αιγυπτιος ό,τι Υπο... να είναι. Υπονοεί οτι ειναι μεξικανος γιατι είναι κάποιο μυστηριώδε, επαιζε στο intro του μυστηριώδη okay. απάτη, yeah. όπου έχει. Ψεύτικο όνομα και παριστάνει τον uh, αραβοκάτι, Αλλά στην πραγματικότητα είναι Μεξικάνο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οραί, ωραίο αυτό Κατ πάντω, σαν Πολύ λεπτή σάτυρα ότι παιδιά, όλα, όλα αυτά τα κλεισιά την Ανατολία, ξέρω εγώ, τα, τη βαθιά Μέση Ανατολή, ο, 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 ρηχή Ανατολή, whatever. Ε, ωραίο ότι το έχουμε συνδέσει με αυτέ τι χώρε και αυτή τη φασούλα, σου, με χίλιε και μια νύχτα. Μπορεί να, έκανε και το φακύρι, ποιο ξέρει τι παρίστανε. Whatever, πάντω ήταν ενδιαφέρον. Απλά το λέγανε Χρήστο και σκάλωσα γιατί η μέλη κάνει δεν θα Παρίστανε δεν τον Κύπριο. Κλειδιά. Κλει, κλειδιά. Ε, ευχάριστη ταινία. Ήταν παραπάνω από αυτό που περίμενα από τα trailer. Ε, τα τρέλερ με προκατέβαλα για κάτι που θα είχε ενδιαφέρον γκίμικ και θα είχε τον Τασταμαλκιάν και λέω. Αξίζει τον κόπο να το δω κάποια στιγμή, αλλά δεν περίμενα ότι θα, θα οδηγηθούμε να το κάνουμε σαν Πηγαίνοντα να δούμε την ταινία, χάρηκα που το κάναμε σαν σήμα. Δηλαδή, χαίρομαι που αυτό είναι το πρώτο μα σαν μετά από καιρό και έχει να κάνει με μια ταινία η οποία είναι μείγμα από άλλε ταινίε, όχι μόνο τρόμου. Ε, είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα ε, found footage για μένα, αν όχι το καλύτερο. Είναι από, από τα found footage που τα πλάνα ανοίγουν και δεν κουνιέται η κάμερα συνέχεια. Ε, μου δουλεύει και σαν ιστορία φρίκη, σαν ταινία τρόμου, αλλά και σαν μια προσωπική κατάβαση στην κόλαση. Ε, Πολύ ωραίε ερμηνείε, φυσικέ ερμηνείε. Το δίλημα, το βασικό, είναι αυτό που είναι και το εξερευνούν ω εκεί που του παίρνει να το εξερευνήσουν. Γιατί σου λένε δεν θα επιμείνουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται. Και όλε οι ισορροπίε ε, τηρήθηκαν, κατά τη γνώμη μου, και δεν, δεν χάθηκε κάπου η μπάλα. Και κλείνοντα κάτι που ξέχασα, εξαιρετικά εφέ γκορ στο τέλο. Δηλαδή, εκεί που ανοίγουν οι πύλε κολάσιο και γίνεται τη πουτάνα. Ε, μπράβο του που κάνανε εξαιρετικά εφέ. Δεν ξέρω αν ήταν πρακτικά με έξτρα ψηφιακό. Ό,τι και να ήταν, εξαιρετική δουλειά. Νιώσα την αηδία και νιώσα την πιμουβιά που δεν πρόδωσε ποτέ η ταινία. Γιατί αυτή η ταινία αποδεικνύει ότι δεν είναι υπεράνω κανένα πράγματο, αλλά εξυπηρετεί πλήρω όλα αυτά τα οποία στοχεύει να εξυπηρετήσει. Ήταν μίξη. Προφανώ όταν άνοιξε το κεφάλι τη κοπέλα ήταν ψηφιακό. Ήτανε τα σκουλίκια, λέει, τα, λοιπά. τα σκουλίκια ήταν πρακτικά. Όταν έλειωσε τα μούτρα του Ράντι πρέπει να ήταν μεικτό, το, το, το χρησιμοποίησε ωραία. Έπαιξε και με, τα δύο, με τις δύο μεθόδους. Γενικώ είναι μια ταινία που αυτό αποδεικνύει ότι ο τρόμος μπορεί να κάνει έξυπνα πράγματα με λίγα λεφτά και μου δούλεψε αυτό που έκανε. Ε, πρέπει να μπει στη λογική της και άμα μπει στη λογική της νομίζω θα, θα περάσεις καλά. Πρέπει να είσαι... Έχει υπνοτισμό μέσα η ταινία. Πρέπει να την αφήσει να σε υπνοτήσει στο βαθμό που θα σε υπνοτήσει και μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι στην ισορροπία γκίμικ, σάτυρα και έχουμε και μία ιστορία να πούμε, κράτησε τις πολύ σωστές ισορροπίες. Ωραία. Αυτά από μας από το πρώτο μας ασίμι comeback. Ε, πείτε μας και εσείς στα σχόλια αν σας άρεσε η ταινία ή δεν σας άρεσε, αν θα τη δείτε, αν δεν θα τη δείτε, το κλασικό μας τέτοιο. Και ως την επόμενη φορά... Υγείαν και να προσέχετε.